Λουκέτο λοιπόν και αλλαγές στα ωράρια των σχολείων φέρνει ο καύσωνας, ενώ παράλληλα η Κρήτη βρίσκεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πάμε στον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο, ο οποίος θα μας δώσει πληρέστερη εικόνα για το τι ακριβώς θα περιμένουμε, θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα. Καλησπέρα σας αρχικά, κύριε Λέκα. Καλησπέρα κύριε Σάλα, καλησπέρα στη τηλεθεατή σας. Λοιπόν, θα είναι δύσκολες ημέρες μέχρι και την Παρασκευή. Πριν περάσουμε σε αυτό, να μας δώσετε λίγο μία εικόνα, γιατί και σήμερα πήραμε μία πρόγευση. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη, υπήρχε δυσφορία, ήταν υψηλές θερμοκρασίες. Να μας δώσετε λίγο τις μέγιστες τιμές. Πράγματι, διαπίστωσαν σήμερα τουλάχιστον θερμοκρασιακές εντάσεις, οι οποίες έδωσαν περισσότερη, θα λέγαμε, υψηλή θερμοκρασία, κυρίως σε δυτικές και κεντρικές περιοχές του νησιού, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες κοιμάνθηκαν γύρω στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν εδώ στα Χανιά, κυρίως γύρω από την πόλη των Χανίων, ενώ σε άλλες περιοχές γύρω από τα Χανιά είδαμε τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Το Ρέθυμνο εξίσου είδε θερμοκρασίες των 38 βαθμών Κελσίου. 36 βαθμούς είχε το Ηράκλειο και μάλιστα στην πόλη του Ηρακλείου, στο αεροδρόμιο και προς τις Γούβες, ενώ και στην Ενδοχώρα γύρω στους 36 με 37 ήταν κάποιες περιοχές. Ανατολικότερα τα πράγματα ήταν καλύτερα και εκεί είδαμε οι μέγιστες τιμές να είναι κοντά στους 36 με κάποιες περιοχές στους 34 με 35. Αυτό ήταν το πρώτο ενδεικτικό. Έτσι κάπως το περιμέναμε λόγω του ότι έχουμε και τους δυτικούς ανέμους. Αν ήταν βοριάδες, δηλαδή έστω και μια βόρεια τάση, η μεσαρά θα πρωτοστατούσε που δεν το είδαμε. Και γι' αυτό και τις επόμενες ημέρες ενδεχόμενα δεν θα δούμε ή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς ποιες ήταν αυτές οι περιοχές οι οποίες μπορεί να δούνε τις θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμού Κελσίου. Το ότι θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες είναι βέβαιο. Γιατί θα έχουμε τώρα, και το δυσκολότερο είναι, τις θερμοκρασίες της νύχτας, και αυτό θα γίνει από απόψε, να παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, δηλαδή θα κυμαίνονται από 26 με 28 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, κατά τόπους όμως μπορεί να μείνουν και στους 30. Άρα το ξεκίνημα, το σκαλοπάτι της αυριανής ημέρας θα είναι από πολύ ψηλά και πολύ γρήγορα η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από τους 30 στις περισσότερες περιοχές με την ηλιακή ακτινοβολία φυσικά. Άρα κύριε Λέκα, ούτε τα βράδια θα υπάρχει ανακούφιση και κάπως έτσι θα κυλήσουν όλες οι νύχτες μέχρι και την Παρασκευή? Γιατί το πρωί θα υπάρξουν δυσκολίες. Είπαμε ότι θα δούμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν τα νότια θα δυσκολευτούν περισσότερο. Όχι, όχι, δεν είναι απόλυτο τα νότια. Σας είπα, είναι δυτική άνεμη. Δεν το είδαμε αυτό. Μάλιστα, τα νότια σήμερα, λόγω του ότι έχουν περισσότερες περιοχές, είναι παράκτιες ζώνες και ενεργοποιήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί άμυνας από θαλάσσιες άβρες, είδαν τις θερμοκρασίες. Φανταστείτε ότι η Ιεράπετρα έχει 29 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή. Πολύ καλύτερα από άλλες περιοχές και 31 η Παλιόχωρα. Εκεί πήγαν πολύ καλά. Αύριο βέβαια έχουμε άλλου τύπου συνθήκες. Και μέσα στις συνθήκες του καύσωνα, κυρία Θαλαπάτη, όταν λέμε εμείς επιστημονικά καύσωνας, είναι όταν οι θερμοκρασίες τη νύχτα πραγματικά δεν πέφτουν κάτω από επίπεδα των 27 βαθμών, ώστε να υπάρχει μια θερμική εκτόνωση του ανθρωπίνου σώματος, με αποτέλεσμα να αντέξει τις θερμοκρασίες της επόμενης ημέρας. Και αυτό φυσικά επί τρεις ημέρες κάνει τα πράγματα πραγματικά δύσκολα. Από αύριο, γι' αυτό και λέμε ότι οι κανονικές συνθήκες καύσωνα περιμένουμε από αύριο. Είναι και έτεροι παράγοντες που δεν τους είχαμε σήμερα. Αύριο θα είναι και τα ανεμολογικά πιο ήπια, θα είναι και ο παράγοντας της υγρασίας που θα προκαλεί δυσφορία και βέβαια ένας άλλος, όχι μετεωρολογικός, αλλά σημαντικός παράγοντας θα είναι και η μεταφορά της σκόνης. Όλα αυτά συνθέτουν σίγουρα ένα τριήμερο το οποίο θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι αντοχής, θα το ξεπεράσουμε, αλλά σίγουρα πρέπει να προσέξουμε και λίγο αυτό το διάστημα με κάποια μέτρα. Όλοι δίνουν κάποια μέτρα και νομίζω ότι η αυτοπροστασία του καθενός μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είστε βέβαια πολύ προσεκτικό σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Είπατε ότι δεν μπορούμε ακόμα να προβλέψουμε με απόλυτη ακρίβεια. Απλώς επειδή ακούμε θερμοκρασίες που ενδεχομένως να αγγίξουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, δεν ξέρω αν μπορούμε έστω και κατά προσέγγιση να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Και σε συνδυασμό με την υγρασία, πώς πιθανόν θα δημιουργηθεί όλο αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ? Ακριβώς. Εδώ είναι τώρα που δεν πρέπει να δίνουμε σημασία, να εστιάζουμε δηλαδή στο κομμάτι της τιμής της θερμοκρασίας.
μόνος του σαν παράγοντας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Δηλαδή μπορεί να δούμε τους 42, από αύριο θα δούμε τιμές πάνω από το 40, μπορεί να δούμε το 40, 41. Την Πέμπτη όμως και την Παρασκευή, όπου έχουμε την κορύφωση, δηλαδή εκεί παίρνουμε στον κύριο πυρήνα της θερμής μεταφοράς, και προφανώς εκεί θα έχοντας και υψηλό σκαλοπάτι που θα ξεκινάει η θερμοκρασία το πρωί, καταλαβαίνετε ότι εκεί μπορεί να δούμε και το άνω των 41, δηλαδή και 42 και 43. Μάλιστα. Είναι περιοχές κυρίως της ενδοχώρας, όπου οι περιοχές αυτές δεν έχουν το χαρακτηριστικό μιας άβρας, ενός αμυντικού μηχανισμού, δηλαδή από θάλασσα, η οποία εκτονώνει κατά κάποιο τρόπο ή σταματάει mm-hmm. τον παραλογισμό, την αύξηση της θερμοκρασίας. Εκεί όμως που θα έχει μια στενή από την άλλη πλευρά άβρα, θαλάσσια άβρα, εμπλουτίζει μια περιοχή των 42 ή 43 βαθμών Κελσίου, μπορεί να έχει μικρότερη δυσφορία και να γίνεται πιο άνετη, θα λέγαμε, η διαμονή εκεί, σε σχέση με μια περιοχή που μπορεί να έχει 37-38, αλλά υψηλά ποσοστά υγρασίας, και αυτό φυσικά να κάνει το βαθμό δυσφορίας πολύ πιο έντονο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ανθρώπινος οργανισμός το καταλαβαίνει αυτό μέσα από την εξάντληση, γιατί προφανώς στα μέτρα λέμε ότι πρέπει να πίνουμε νερά, να είμαστε προσεκτικοί, να μην εκτιθέμεθα στην ηλιακή ακτινοβολία και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά το θερμικό στρες έρχεται πάνω από τους 36 βαθμούς Κελσίου, που είναι και η θερμοκρασία ανθρωπίνου σώματος, και γι' αυτό το λόγο λέμε ναι, το τρίμερο αυτό ιδιαίτερη προσοχή, και όχι με δείκτη τη θερμοκρασία. Δεν είναι το σημαντικότερο, το επαναλαμβάνω. Είναι η δυσφορία που θα βιώσουν πραγματικά κάποιες περιοχές εξαιτίας όλων αυτών των παραγωγών. Και μετά από αυτό το τρίμερο, κύριε Λέκα, έρχεται αποκλιμάκωση? Ναι, έχουμε το αισιόδοξο των προγνωστικών μοντέλων που ελπίζουμε, το βλέπουμε ευτυχώς να μην αλλάζει, γιατί αν βλέπαμε άλλες αλλαγές θα ήταν ανησυχητικό. Βλέπουμε το Σάββατο πλέον, μετά και την κορύφωση της Παρασκευής, βλέπουμε το Σάββατο ότι μπαίνει ένα βόρειο ρεύμα, το οποίο απομακρύνει την θερμή αυτή αέρια μάζα και θα δώσει θερμοκρασίες οι οποίες μην περιμένουμε ότι θα νιώσουμε ιδιαίτερα αίσθηση δροσιάς, παρά μόνο τις βραδινές ώρες του Σαββάτου θα είναι καλύτερες θερμοκρασίες και των επόμενων βραδινών ωρών. Τη μέρα όμως η θερμοκρασία θα παραμείνει και πάλι κοντά στους 30 βαθμούς, και φυσικά σημαντικό ρόλο θα παίζει η υγρασία κάποιων περιοχών, και προσοχή, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα το βαθμό ενίσχυσης των βοριάδων που θα προκαλέσουν κάποιο κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο. Πιθανά θα υπάρχει και λίγη συννεφιά και αυτό συγκηγορεί την παρεμπόδιση ηλιακής ακτινοβολίας, άρα τα πράγματα θα είναι καλά. Και μάλλον ότι θα κρατήσει λίγες μέρες μέχρι να δούμε φυσικά αν θα ξανακαταφέρουν. Μάλιστα. Φαίνεται κάτι στις θερμές μάζες ότι μπορεί να επικρατήσουν και πάλι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λέκα. Να είστε καλά.